Ένα ρεπορτάζ τώρα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ούτως ή άλλως αναμένεται σύντομα να φτάσει σε ένα τέρμα. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε, ασφαλής μαζί του. Μα σε ρωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Ο δρόμος αυτός δεν είναι ενεργεία, δεν δουλεύει. Έχει νεκρωθεί. Ο δρόμος αυτός δεν είναι ενεργεία, δεν δουλεύει. Έχει νεκρωθεί. Μπορεί να χάρεσαι και στη δική του αγκαλιά. Οι συνθήκες φωτίζονται για το μαύρο σκοτάδι που έκοψε το νήμα της ζωής του πιο αγαπημένου τραγουδιστή. Έχουμε μια πιο έμεση κοντινή σχέση μαζί του από τη μουσική του, αυτό. Και είναι μεγάλη πόλη επειδή ήταν νέος άνθρωπος. Οι δύο ιδιώτες πραγματογνώμονες της Τροχαίας Αττικής στις εκθέσεις που παρέδωσαν αποδίδουν το τροχαίο δυστύχημα στο χαμηλό ύψος του Τσιμεντένιου Στιθέου και στις φωνικές λάμες από τα κάγκελα της Κουπαστής. Είναι ένα Τσιμεντένιο Στιθέο το οποίο έχει ύψος 50 εκατοστά από τον ασφαλτοτάπητα. Δημιούργησε στην ουσία αντίθετες συνθήκες από αυτές από τις οποίες προβλέπεται να υπάρχει. Δηλαδή δεν αναχέτησε το αυτοκίνητο για να το σμπρώξει προς το οδόστρωμα, παρά τον διευκόλυνε για την ανάβαση του αυτοκινήτου πάνω σε αυτό λόγω της κλίσης που είχε το συγκεκριμένο στιθέο. Το ύψος του συγκεκριμένου ελαστικού του αυτοκινήτου είναι γύρω στα 75 εκατοστά. Ίχνη φρεναρίσματος δεν έχουν εντοπιστεί από τα λάστιχα του θηριώδους τζιπ. Σοβαρή ένδειξη ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής ευνηδιάστηκε από την απότομη κλίση της τροφής και έτσι δεν είχε περιθώρια αντίδρασης, αφού εκτός από τις ατσάλινες λάμες υπήρχαν και οι σιδερένιοι ορθοστάτες πάνω στους οποίους σύρθηκε το βαρύ όχημα. Το αυτοκίνητο ανέβηκε απάνω, είχε μια επαφή γύρω στα 27 μέτρα με το στιθέο, ανέβηκε απάνω λόγω της ανάποδης κλίσης που είχε το στιθέο και προσέκρουσε μετά επάνω στο μεταλλικό κυκλίδωμα το οποίο υπάρχει στην παριά ακριβώς της οδογέφυρας. Τα μεταλλικά αυτά κυκλειδώματα, από έλεγχο που έκανα εγώ, διαπιστώθηκε ότι είχαν σοβαρά ίχνη διάβρωσης και ειδικότερα στα σημεία συγκόλησής τους. Αποτέλεσμα της ιστορίας ήταν το αυτοκίνητο ερχόμενο σε επαφή με το κυκλείδωμα να το διαλύσει λάμες οι οποίες έχουν βάρος 19 μέτρα, 19 κιλά και οι οποίες είναι τμήματα της κουπαστής απάνω στο κυκλείδωμα, εισχώρησαν μέσα στο ζωτικό χώρο, δηλαδή την καμπίνα του οχήματος, και δημιούργησαν το αποτέλεσμα. Κατά τον τεχνικό σύμβολο της οικογένειας δόθηκε ασφαλμένα η εντύπωση ότι ο Παντελής Παντελίδης έτρεχε. Από κάτω ακριβώς διέρχεται η λεωφόρο Βουλιαγμένης. Εάν το αυτοκίνητο είχε πολλά χιλιόμετρα και ήταν διαφορετική η γωνία πρόσπτωσης πάνω στο συγκεκριμένο σημείο, το αυτοκίνητο θα έπεφτε στη Βουλιαγμένης από κάτω με ολέθρια αποτελέσματα λόγω και της ώρας, όπως ξέρετε. Πάντως, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος της ασφάλειας Αττικής για τους επιτίδιους που έσπασαν τους κωδικούς του τραγουδιστή στο YouTube αλλά και στο Facebook, αποκτώντας πρόσβαση και κλέβοντας αδημοσίευτα τραγούδια και υφαρπάζοντας μέχρι τώρα σε δύο δόσεις περί τις 200.000 ευρώ προϊόν παράνομου περιουσιακού όφελους. Η έρευνα καταλήγει σε ηλεκτρονικές μάσκες που όταν πέσουν θα ξεσκεπάσουν τα αδιφάγα πρόσωπα. Πίστεψε γι' αυτό, λιώμα σε κρεμό. Δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω στο κενό.